Κυρίες και κύριοι, ο δημόσιος διάλογος συνεχίζεται εδώ στο ΣΤΑΡ Κεντρικής Ελλάδας και στο Βήμα για Όλους και έχουμε την χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο της εκπομπής τον Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ αλλά και υποψήφιο βουλευτή Φθιώτιδας και συντοπίτη μας τον κύριο Δημήτρη Κουτσούμπα. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Καλή δύναμη για τις εκλογές. Ευχαριστώ πολύ. 6 μέρες έμειναν. Δύναμη χρειαζόμαστε όλοι. Δύναμη, κουράγιο και αντοχές. Πώς βλέπετε τις εκλογές, είναι σχετικά με παρελθούσες εκλογικές αναμετρήσεις, είναι πιο δύσκολες, πιο κουραστικές? Θα έλεγα ότι επειδή κράτησαν πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, ήταν κάπως μακροχρόνια αυτή η προεκλογική περίοδος, παρότι τυπικά ξεκίνησε τον τελευταίο μήνα, αλλά πιο πριν, γιατί ήταν υπολογισμοί για τις 9 του Απριλίου ότι θα γινόταν οι εκλογές, και λοιπά. Οπότε όλα τα κόμματα, όλοι μας είχαμε προετοιμαστεί και είχαμε ξεκινήσει την πολιτική εκστρατεία πολύ νωρίτερα. Δηλαδή ουσιαστικά μετά τις γιορτές, μετά την πρωτοχρονιά είχε αρχίσει, όπως ξέρετε κι εσείς, αυτή η στιγμή. Οπότε αυτό οπωσδήποτε κουράζει, πιστεύω κουράζει και το λαό μας δηλαδή. Όμως δόθηκε η δυνατότητα μεγαλύτερης συζήτησης, μεγαλύτερης διάρκειας ενημέρωσης των πολιτών, των εργαζομένων, γύρω από τα προγράμματα, από τις θέσεις των κομμάτων. Οπότε καλά εξελίσσεται, πιστεύω. Οπότε, αφού ήταν πολύ μακρύς αυτός ο διάλογος, δεν δικαιολογείται κανείς να πει ότι δεν ξέρει τι πρεσβεύει κάθε κόμμα. Ξέρουν πολύ καλά όλοι, κάθε κόμμα, τι θέσεις έχει προγραμματικές. Άσχετα βέβαια αν δεν κυριαρχούν στο δημόσιο διάλογο οι προγραμματικές θέσεις και τα σχέδια των κομμάτων, αλλά υπάρχουν αυτές οι γνωστές κορομαχίες για θέματα τα οποία είναι ίσονος σημασίας. Δυστυχώς είναι ένα ζήτημα που το συναντάμε όλη την περίοδο και όχι μόνο την προεκλογική, απλώς τις προεκλογικές περιόδους αυτά τα ζητήματα, οι ονομαζόμενες κουκορομαχίες, οξύνονται, τσακώνονται για ψήλου επίδημα, για παράδειγμα τα διάφορα κόμματα, κυρίως τα κυβερνητικά κόμματα, το πρώτο με το δεύτερο, που θέλουν να ξανακάτσουν στην καρέκλα της εξουσίας κλπ. Αλλά όλη την προηγούμενη περίοδο το συναντάμε, για παράδειγμα στη Βουλή τώρα 4 χρόνια, όπως και τα προηγούμενα 4 πιο πριν, αυτό γινόταν. Δηλαδή μια ανούσια συζήτηση στις περισσότερες των περιπτώσεων, όχι σε όλες φυσικά, γύρω από επιμέρους προβλήματα, γύρω από επιμέρους ζητηματάκια, χωρίς να φαίνεται το δάσος και τα μεγάλα προβλήματα και η σύγκληση, αν θέλετε, των πολιτικών κομμάτων, αυτών που κυβέρνησαν, αυτών που κυβερνούν, αυτών που θέλουν άμεσα να κυβερνήσουν και προαλήφονται για την καρέκλα της εξουσίας ξανά, δεν αφορούν όμως τα λαϊκά συμφέροντα και τα οικονομικά και τα κοινωνικά συμφέροντα των εργαζομένων, των αγροτών, των επαγγελματιών, της νεολαίας, των γυναικών. Γίνεται δηλαδή η συζήτηση, να το πω αλλιώς, περί όνου σκιάς. Άρα αναδεικνύονται τα θέματα στα οποία διαφωνούν και κρύβονται σε εισαγωγικά αυτά στα οποία συμφωνούν, κατά κάποιο τρόπο. Βέβαια κρύβονται, γιατί κοιτάξτε, κύριε Σιμόπουλε, τα τελευταία χρόνια η Νέα Δημοκρατία πέρασε περίπου εκατοντάδες νομοσχέδια, μην πω τον αριθμό τώρα, όλοι τα ξέρουμε. Λοιπόν, πάνω από τα μισά από αυτά στην Βουλή τα ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ, που υποτίθεται, όχι υποτίθεται, ήταν η αξιωματική αντιπολίτευση. Το ΠΑΣΟΚ ψήφισε πάνω από τα 70% των νομοσχεδίων. Άρα υπάρχει κοινή βάση. Μια σειρά πολιτικές επιλογές, όπως είναι για παράδειγμα το Ταμείο Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που δεν δίνεται βέβαια για να λυθούν οικονομικά συμφέροντα και αιτήματα των εργαζομένων, του ελληνικού λαού, αλλά δίνεται κυρίως για επιδότηση των μεγαλοεπενδυτών, που λένε, είτε ξένων είτε εγχώριων, και τα οποία βέβαια διοχετεύονται σε άλλες από τα λαϊκά συμφέροντα ανάγκες και σε διαφορετικά συμφέροντα. Για παράδειγμα, το γεγονός ότι επιδοτούνται μόνο οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, κυρίως οι ανεμογεννήτριες και όσοι επενδύουν σε αυτόν τον τομέα, χωρίς να εξασφαλίζουν ούτε μεγάλο αριθμό εργαζομένων, χωρίς να υπάρχει πρόβλεψη και σχέδιο από το κράτος, για παράδειγμα, για το που θα γίνει το αιωλικό πάρκο, με καταστροφές πραγματικά δασών, πράσινου, αγροτικών καλλιεργειών, κτηνοτροφικών εκτάσεων κλπ. Που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για άλλα ζητήματα, και τα ζούμε αυτά και στη Φθιώτιδα. Και έχει δίκιο ο κόσμος να κινητοποιείται. Άρα λοιπόν, και όταν λες
Για παράδειγμα, και όλα αυτά τα κόμματα λένε, μα αν δεν είχαμε το Ταμείο Ανάκαμψης δεν θα μπορέσαμε να ορθοποδήσουμε. Βάζουν το λαό να σκέφτεται σε ένα ψεύτικο ζήτημα, ένα ψεύτικο δίλημα. Δηλαδή ότι είναι κάποιο σακούλι με λεφτά το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο το παίρνεις και τα μοιράζεις και δεν πληρώνει κανένας τίποτα. Αυτό είναι πάνω στο κρατικό χρέος. Αυτό θα ξεπληρωθεί. Και ξεπληρώνεται και με ένταση της φορολογίας για τον εργαζόμενο λαό αυτά που παίρνουμε από το Ταμείο Ανάκαμψης και κυρίως εξοφλείται με προαπαιτούμενο. Με προαπαιτούμενα. Πρόσφατα οι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ μαζί όλοι ψήφισαν στο Ευρωκοινοβούλιο τα προαπαιτούμενα του Ταμείου Ανάκαμψης. Και μιλάμε για 657 προαπαιτούμενα μέχρι το 2027, δηλαδή την τετραετία αυτής της κυβέρνησης που θα βρίσκεται στην διακυβέρνηση της χώρας, και μάλιστα τα 350 από αυτά τα αντιλαϊκά προαπαιτούμενα είναι μέχρι το 2025. Και αυτά όλα σημαίνει ότι θα τα πληρώσει ο ελληνικός λαός. Θα τα πληρώσει ο φτιωτικός λαός. Και ο αγρότης και ο εργάτης και ο υπάλληλος και ο επαγγελματίας, οι πάντες. Η πρότασή σας δηλαδή θα ήταν να αρνηθούμε τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης, να μην τα πάρουμε έστω και με τη μορφή δανείου, γιατί και ο δανεισμός είναι μέσα στην λειτουργία μιας οικονομίας. Κανονικά εμείς η πρότασή μας η συνολική, που έχει άλλες προϋποθέσεις, ήταν να φύγουμε από όλους αυτούς τους επώδυνους δανεισμούς. Γιατί αυτά μας βάζουν όλο και περισσότερο στο λάκκο των λεόντων, όλο και περισσότερα θα πληρώνουμε και δεν τελειώνει ποτέ αυτή η ιστορία. Αλλά το ζήτημα είναι ακόμα και κάποια χρήματα που θα δίνονταν, για παράδειγμα, και από κοινοτικά προγράμματα, από το ταμείο κλπ., τουλάχιστον να μπορούσαν να αξιοποιηθούν σε μια θετικότερη κατεύθυνση που να φορά τα οικονομικά, τα λαϊκά συμφέροντα. Για παράδειγμα, γιατί δεν θα μπορούσε με αυτά να αποδοθεί ο 13ος, 14ος μισθός και η σύνταξη? Γιατί δεν θα μπορούσε να ελαφρυνθεί η φορολογία? Από πού και ως πού, με τόσα δισεκατομμύρια που παίρνονται από το Ταμείο Ανάκαμψης, να πληρώνει ο εργαζόμενος λαός για φόρους το 95% και οι μεγάλοι, οι εφοπλιστές, οι μεγαλοβιομήχανοι, οι τραπεζίτες να πληρώνουν μόνο το 5%. Γιατί αυτοί έχουν το 95% του πλούτου και το εισόδημα των εργαζομένων είναι λιγότερο από 5%. Όμως το 95% το πληρώνει ο λαός και το 5% το πληρώνουν οι πολύ μεγάλοι όμιλοι. Άρα από πού και ως πού μπορεί να πει κανείς ότι είναι θετικό και ότι είναι απλώς ένα σακούλι από το οποίο έρχονται λεφτά και τι ωραία, τι καλά, είμαστε όλοι μια ωραία ατμόσφαιρα? Δεν είναι έτσι. Όπως και άλλα ζητήματα. Για παράδειγμα, ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ, προώθησε επί διακυβέρνησής του, το συνέχισε και η Νέα Δημοκρατία και δεν λέει να φύγουμε από αυτό, το περιβόητο χρηματιστήριο της ενέργειας. Τα ζητήματα της απολιγνητοποίησης, της απελευθέρωσης αγοράς ενέργειας. Μια σειρά τέτοια θέματα τα οποία εκτείναξαν τον πληθωρισμό, μεγάλωσαν την ακρίβεια και στην ενέργεια και στο ρεύμα και παντού, σε όλα τα προϊόντα, σε όλα τα είδη λαϊκής κατανάλωσης. Με αποτέλεσμα να πληρώνει ο ελληνικός λαός πάλι. Να πηγαίνει σε ένα σούπερ μάρκετ ο νοικοκύρης, η νοικοκυρά και να βλέπει συνεχώς οι τιμές να εκτοξεύονται την ώρα που δεν του φτάνει ο μισθός για να ζήσει ούτε το μισό μήνα. Όποιος έχει δουλειά και όποιος έχει έναν σταθερό, τέλος πάντων, ανθρώπινο μισθό. Γιατί οι περισσότεροι ξέρουμε πως ζουν και με τους συμβάσεις και με τα μειωμένα ωράρια και από εδώ και από εκεί, που έχουν πάρα πολύ χαμηλούς, πολύ κάτω από τον κατώτερο μισθό ως εισόδημα κάθε μήνα. Άρα λοιπόν αυτή είναι η κατάσταση και για αυτά τα ζητήματα πρέπει να μιλήσουμε, να τα ξεκαθαρίσουμε. Σε αυτά όλα έχουν απόλυτη σύμπνοια, όπως και στα άλλα ζητήματα που αφορούν τη συμμετοχή μας, για παράδειγμα, σε πολέμους, σε επεμβάσεις. Ναι. Σε μέρη που δεν υπάρχει λόγος να βρίσκεται η Ελλάδα. Ναι, αλλά λόγω της συμμαχίας, ας πούμε, του ΝΑΤΟ, πάμε τώρα στο Σαχέλ, στο Μάλι, κάτω στην υποσαχάρια Αφρική. Πάμε και συμμετέχουμε εκεί σε αποστολές. Ελληνικά πολεμικά πλοία, τα οποία τα πληρώνει ο ελληνικός λαός πάλι, βρίσκονται στον Περσικό κόλπο, βρίσκονται στη Μαύρη Θάλασσα. Δεν μας φυλάνε τα σύνορα με το Αιγαίο, στο Αιγαίο για παράδειγμα. Πολεμικά αεροπλάνα, drones που φεύγουν από τη Λάρισα
και από άλλες αεροπορικές, στρατιωτικές βάσεις αμερικάνικες, νατοϊκές στην Ελλάδα φεύγουν και πάνε στην Ουκρανία. Υποτίθεται ότι πάμε εκεί εμείς στο πλαίσιο μιας συμμαχίας, γιατί άμα τους χρειαστούμε θα έρθουν αυτοί σε εμάς εδώ τη συμμαχία και θα μας φυλάξουν. Πότε μας φύλαξε το ΝΑΤΟ? Δεν ξέρω. Δεν. Ναι. Για παράδειγμα, η Κύπρος 50 χρόνια είναι υποκατοχή, το νησί έχει διαμελιστεί, οι Τούρκοι είναι εκεί. Και γίνονται διαπραγματεύσεις. Και το ΝΑΤΟ διαπραγματεύεται και ο ΙΕ διαπραγματεύεται και η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά εκεί είναι. Το νησί είναι μοιρασμένο στα δυο. Οι Κύπροι δεν μπορούν να ζήσουν ενωμένοι, δεν μπορούν να πάνε στις εστίες τους. Σε άλλες περιπτώσεις, το είδαμε στα Ήμια, για παράδειγμα, πόσο μας προστάτευσε το ΝΑΤΟ. Και παρότι ο τότε Πρωθυπουργός έλεγε ευχαριστούμε τη ΣΥΠΑ, που κατέληξε να γίνει με βάση το αμερικάνικο δόγμα no troops, no ships, no flags, όχι στρατεύματα, όχι πλοία, όχι σημαίες στο Αιγαίο, και που καταλήξαμε σε γκριζάρισμα του Αιγαίου να ξεδιπλώσει η Τουρκία όλες τις διεκδικήσεις της στο Αιγαίο, να μιλάει σήμερα για γαλάζια πατρίδα και να θέλει να πάει όλο το πακέτο αν πάμε στη Χάγη. Άρα λοιπόν αυτό το ΝΑΤΟ ήταν. Το ΝΑΤΟ είναι που λέει πρόσφατα είπε ο κύριος Στόλτεμπεργκ, ο Αμερικάνος πρέσβης επίσης, και το επανέλαβε και σαν παπαγαλάκι και ο Πρωθυπουργός δυστυχώς, ότι είναι νατοϊκά τα νησιά. Ναι, αλλά άμα λες νατοϊκά νησιά, άμα λες νατοϊκό το Αιγαίο, σημαίνει ότι εδώ δεν υπάρχουν σύνορα, διότι το ΝΑΤΟ δεν αναγνωρίζει σύνορα στο Αιγαίο. Η Ελλάδα πρέπει να μιλάει για σύνορα, η Ελλάδα πρέπει να υπερασπίζεται την εδαφική ακεραιότητα και τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζει σύνορα όμως της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι και της Ελλάδας τα σύνορα, σωστά? Ναι, μόνο που η Ευρωπαϊκή Ένωση, για παράδειγμα, που λέτε ότι αναγνωρίζει σύνορα, έκανε την κοινή δήλωση Τουρκίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης για το προσφυγικό, που στην ουσία δεν αναγνωρίζει αυτά τα σύνορα, ενώ, όπως ξέρετε πολύ καλά, πολύ απλά θα μπορούσε να λυθεί το πρόβλημα χωρίς φράχτες, χωρίς pushbacks, χωρίς να θαλασσοπνίγονται γυναικόπαιδα στο Αιγαίο, εάν έστεινε η Ευρωπαϊκή Ένωση και η ύπατη αρμοστία του ΙΕ στην Τουρκία, όπου υπάρχουν τα στρατόπεδα των προσφύγων, γιατί εκεί πάνε πρώτα από τις ασιατικές χώρες, από τις εμπόλεμες ζώνες κλπ. Στην Τουρκία πάνε και μετά έρχονται στην Ελλάδα. Εκεί να στήσει, όπως στείνει εδώ για παράδειγμα τις επιτροπές ασύλου, εκεί να κατέγραφε τους πρόσφυγες, εκεί με ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΟΗΕ να γινόταν η διακομιδή για όσων θέλαν και παίρναν χαρτιά για να συνενωθούν οικογένειες να πάνε στην Ευρώπη, στη χώρα τελικού προορισμού τους, γιατί δεν είναι η Ελλάδα αυτή, εκεί θα μπορούσαν να γίνονται όλα αυτά. Και δεν γίνεται αυτό. Πολύ καλά μπορεί να γίνει. Εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορεί να γίνει πάρα πολύ καλά. Γιατί λέω, η ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ και η Ευρωπαϊκή Ένωση, ναι, το έκανε. Πώς, για παράδειγμα, υπέγραψε την κοινή δήλωση όπου λέει ότι τους μεταφέρουμε εδώ στην Ελλάδα και γίνεται όλο αυτό το όργιο τώρα να σκοτώνονται άνθρωποι, να θαλασσοπνίγονται ή να πηδάνε το φράχτη στα ναρκοπαίδια του Εύρου. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση. Και σε όλα αυτά η Ευρωπαϊκή Ένωση δυστυχώς είναι μέσα. Οι χώρες, οι ισχυρές Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Γερμανία, η Γαλλία, είναι μέσα σε όλο αυτό το πλέγμα των προβλημάτων. Όπως και η Μεγάλη Βρετανία, που είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά είναι μεγάλη ευρωπαϊκή χώρα και είχε βάσεις, για παράδειγμα, στην Κύπρο, αλλά δεν τις κινητοποίησε, ούτε έσωσε την Κύπρο από την τουρκική εισβολή. Τι της έφταιγε? Υπάρχει κάποια συμμαχία στην οποία θα μπορούσαμε να είμαστε πιο ασφαλείς, ή δεν πρέπει να είμαστε σε καμία συμμαχία? Όχι αλίμονο, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Συνεργασίες, συμμαχίες και επωφελείς συμφωνίες μπορεί να υπογράφεις με όλες τις χώρες του κόσμου. Η πρόταση δική μας είναι και πολυμερής και διμερής κυρίως συμφωνίες με όλες τις χώρες του κόσμου. Και με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και με τη Γαλλία και με τη Γερμανία και με την Κίνα και με τη Ρωσία και με την Ινδία και με τη Βραζιλία
και παντού. Πολύ περισσότερο με τις γειτονικές σου χώρες, τα Βαλκάνια, άλλες χώρες της Ευρώπης ή της Βορείου Αφρικής ή της Μέσης Ανατολής. Βεβαίως μπορεί να έχεις και να ανταλλάσσεις προϊόντα αγροτικά, άλλου είδους, τεχνολογικά επιτεύγματα, να συνεργάζεσαι στους τομείς της υγείας, του πολιτισμού, της οικονομίας, των οικονομικών σχέσεων, και αυτό το επιζητούν όλοι οι λαοί. Μόνο που αυτοί που κυβερνάνε έχουν τα δικά τους συμφέροντα και κοιτάνε πάντα την τσέπη τους, τα δικά τους κέρδη. Δεν τους ενδιαφέρουν οι ζωές των λαών, αλλά μόνο τα κέρδη τους. Με την Τουρκία τι σχέση πρέπει να έχουμε? Μπορούμε να έχουμε διμερείς σχέσεις με την Τουρκία? Και τώρα, μιας και έχουμε τις εκλογές εκεί και φαίνεται πάμε σε δεύτερο γύρο, υπάρχει κάποιος καλύτερος ή το μη χειροβέλτιστον από τους δύο για την Ελλάδα? Από τον Ερντογάν και Κιλιτζάρογλου? Δεν νομίζω, και αυτό θα αποδειχθεί πολύ σύντομα. Και ο Ερντογάν και ο Κιλιτζάρογλου εκπροσωπούν την άρχουσα τάξη της Τουρκίας. Μια άρχουσα τάξη η οποία είναι επιθετική, η οποία έχει συνέχεια, όπως και σε όλες τις χώρες, στην πολιτική της, και ειδικά για την Τουρκία, μιας και μιλάμε, η οποία η εξωτερική της πολιτική διδάσκεται σε όλα τα πανεπιστήμια όπου φοιτούν διπλωμάτες, έχει συνέχεια και σταθερότητα. Δεν πρόκειται να αλλάξει και το έχουμε δει πάρα πολλές φορές στο παρελθόν. Ο λιγότερο καλός ή ο λιγότερο κακός κάνουν τα ίδια και χειρότερα. Και από μια άποψη να σας πω, μπορεί σε κάποια ζητήματα, σε ό,τι αναφορά τις διμερείς σχέσεις, ακόμα και να χειροτερεύσουν. Για παράδειγμα και με τον Κιλιτζάρογλου. Μπορεί ο Κιλιτζάρογλου να κάνει κάποια θετικά βήματα δημοκρατικής τάξης μέσα στην Τουρκία και να είναι θετικό για κάποιες δυνάμεις εκεί μέσα στην Τουρκία, όμως τα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής θα ακολουθήσει την ίδια πολιτική. Γιατί το πρόβλημα είναι οι ανταγωνισμοί, το πρόβλημα είναι οι διεκδικήσεις, το πρόβλημα είναι τα κέρδη. Δηλαδή το θερμό επεισόδιο, το πολεμικό επεισόδιο που μπορεί να γίνει ή όπως γινόταν στο παρελθόν ή γίνεται τώρα, η σύγκρουση κάποια στιγμή θα γίνει και θα είναι η άλλη όψη του ίδιου νομίσματος της διαπραγμάτευσης. Και για να καθίσει μετά στο τραπέζι, αφού πάει σε ένα νησάκι, σε μια βραχονισίδα, όπως γίνεται πάντα, και να ανοίξουν πάλι όλα τα θέματα αυτά και να αρχίσουν διαπραγματεύσεις, οι ατέρμονες διαπραγματεύσεις για να λυθεί το πρόβλημα, και άρα υποχωρεί κάποιος κάπου. Και αυτή που υποχωρεί ήδη και με την ομπρέλα την ευρωνατοϊκή είναι η Ελλάδα σε κυριαρχικά δικαιώματα. Και βεβαίως αυτά τα ζητήματα έχουν ανοίξει. Εμείς για παράδειγμα ανησυχούμε για το δικαστήριο της Χάγης. Τα άλλα κόμματα λένε να πάμε στο δικαστήριο της Χάγης. Όμως το συνυποσχετικό για το δικαστήριο της Χάγης, την οποία Χάγη η Τουρκία δεν την αναγνωρίζει και θέλει να μπει στο συνυποσχετικό όλο το πακέτο, σημαίνει ότι κάπου θα έχεις εκχώρηση κυριαρχικών δικαιωμάτων. Γιατί το πρόβλημα με εμάς είναι των θαλάσσιων ζωνών. Είναι ΑΟΣ, είναι η υφαλοκρηπίδα. Αυτά είναι τα ζητήματα. Αυτό είναι το ζήτημα μόνο των διαφορών μας με την Τουρκία. Η Τουρκία θέλει να βάλει, βραχονισίδες είναι δικές μου, δεν είναι της Ελλάδας, νησιά, νησάκια, μικρότερα ή μεγαλύτερα είναι δικά μου, και πάει λέγοντας, που έχουν μετά επίρρεια στην ΑΟΣ, επίρρεια στα ναυτικά μίλια, επίρρεια στην υφαλοκρηπίδα και υποχωρείς σε τέτοια ζητήματα. Και βέβαια η Τουρκία εδώ πατάει στο γεγονός ότι ήδη οι κυβερνήσεις έχουν κάνει υποχωρήσεις. Και οι προηγούμενες και η τωρινή κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη. Όταν για παράδειγμα υπέγραψε την επέκταση των ναυτικών μιλίων τη συμφωνία με την Ιταλία, έδωσε, εκχώρησε κυριαρχικό δικαίωμα από τα 6 ως τα 12 μίλια να μπορεί ο αλλιευτικός στόλος της Ιταλίας να ψαρεύει στα ύδατα όπου είχε κυριαρχικά δικαιώματα η Ελλάδα, με βάση το διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Αυτό η Τουρκία το καταγράφει. Σου λέει, γιατί να μην το κάνω κι εγώ εδώ και να μην το πάρω εγώ αυτό. Με την Αίγυπτο έκανε τη συμφωνία, καθόρισε την ΑΟΣ, αλλά άφησε απ' έξω η συμφωνία αυτή το Καστελόριζο και τη Μισή Ρόδο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό είναι προηγούμενο. Δημιουργεί ένα τετελεσμένο. Και σου λέει μετά, βάλτε στο συνυποσχετικό αυτά που εγώ διεκδικώ, γιατί και άλλοι τα σκέφτονται και άλλοι, και η κυβέρνηση της Ελλάδας τα έχει υπογράψει.
Γι' αυτό ανησυχούμε και γι' αυτό λέμε ξεκάθαρα ότι πρέπει η κυβέρνηση, αλλά πρέπει και η αξιωματική αντιπολίτευση, ο ΣΥΡΙΖΑ, σήμερα που μιλάει για συνυποσχετικό και για τη Χάγη, να πάμε αμέσως, να μας πουν καθαρά και να πουν τώρα προεκλογικά, όχι μετά, στον ελληνικό λαό, τι πρέπει να περιέχει αυτό το συνυποσχετικό. Όχι γενικά και αφηρημένα. Μάλιστα. Υπάρχει μια εκδοχή που λέει ότι μας συμφέρει η επόμενη μέρα στην Τουρκία να είναι με τα μάτια προς την Ανατολή και μια άλλη εκδοχή ότι πρέπει να είναι προς τη Δύση. Δηλαδή, αν είναι προς την Ανατολή, η Δυτική και το ΝΑΤΟ θα είναι μαζί μας ξεκάθαρα. Αν όμως είναι προς τη Δύση, τότε λέει η άλλη άποψη ότι θα μας αναγκάσουν στο πλαίσιο της συμμαχίας να κάνουμε υποχωρήσεις, αυτό που λέγατε πριν. Τι είναι καλύτερο και τι χειρότερο? Κοιτάξτε να δείτε, τίποτα, γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, η Δύση τέλος πάντων, για να μιλάμε όπως συζητιέται γενικότερα, αυτό που ονομάζουμε Δύση, σαν σκοπό της έχει η Τουρκία να μείνει σταθερό σύμμαχος στα πλαίσια του ΝΑΤΟ, της Δύσης. Στόχος της είναι να την αποσπάσει όσο γίνεται περισσότερο από την αγκαλιά της Ρωσίας, με την οποία δεν έχει συμμαχία όπως έχει με το ΝΑΤΟ, δεν είναι μέλος μιας συμμαχίας, αλλά όμως έχει αγαστές σχέσεις τα τελευταία χρόνια και συνεργάζεται με τη Ρωσία και θέλει να την αποσπάσει η Δύση από την αγκαλιά της Ρωσίας. Άρα λοιπόν τη θέλει στο ΝΑΤΟ, που σημαίνει ότι όποιος και να βγει θα δώσει ό,τι είναι δυνατόν στην Τουρκία, γιατί είναι και μεγάλη δύναμη, είναι στους G20, είναι μεγαλύτερη χώρα και βρίσκεται και σε μια γεωστρατηγικά κρίσιμη περιοχή, και ταυτόχρονα τη θέλει να αποτελεί και το χωροφύλακά της προς την Ανατολή, προς τις αραβικές χώρες, επειδή έχει το μουσουλμανικό στοιχείο, επειδή είναι η μουσουλμανική θρησκεία που τους ενώνει τέλος πάντων κάπως αυτές τις χώρες. Και, αλλά αυτό το θέλει να το κάνει ως εκπρόσωπος της Δύσης, ως εκπρόσωπος των ατοικών η Τουρκία. Και εκεί θέλει να τη σπρώξει. Αυτή είναι η επιδίωξη. Άρα είτε προς την Ανατολή κοιτάζει η Τουρκία, αν είναι στη Δύση, αυτό τους εξασφαλίζει τα πάντα. Και εκεί είναι όλοι οι Αμερικάνοι και η Ευρωπαϊκή, η Νατοϊκή πολιτική που πιέζει την Τουρκία. Αλλά και η αστική τάξη της Τουρκίας έχει και τους δικούς της στόχους. Έχει τις δικές της διεκδικήσεις, όπως έχουν και, και οι άλλοι. Δεν είναι όπως κάποιοι άλλοι, σήκω σήκω κάτσε κάτσε. Μάλιστα. Η απορία δική μου τώρα, πιστεύω και των τηλεθεατών και όλων όσων ακούνε τα πολιτικά κόμματα και τους πολιτικούς αρχηγούς προεκλογικά, είναι δεν έχουμε μια ενιαία εθνική πολιτική? Όλα τα κόμματα και όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί, δεν υπάρχει κάτι σταθερό και συγκεκριμένο? Είναι δυνατόν να μπαίνει το θέμα αυτό σε προεκλογικό λόγο, να έχουμε διαφορές, να κατηγορούμε ένας τον άλλον για την τακτική του στα εθνικά θέματα? Κοιτάξτε, αυτά που λέμε εθνικά θέματα δεν είναι ακριβώς εθνικά θέματα, δεν είναι όλων του ελληνικού λαού. Αυτό που εκπροσωπούν για παράδειγμα άλλα κόμματα, τα ονομαζόμενα αστικά κόμματα, αυτά που κυβέρνησαν τέλος πάντων μέχρι σήμερα και που θέλουν να ξανακυβερνήσουν, υπηρετούν συγκεκριμένα συμφέροντα. Έχουν σχέση με επιχειρηματικούς ομίλους, έχουν σχέση με το τι συμφέροντα έχει για παράδειγμα το εφοπλιστικό κεφάλαιο για να έχει εδώ το αμερικάνικο LNG και να το προωθεί με τα πλοία του σε σχέση με το φυσικό αέριο που θα πήγαινε από τους αγωγούς. Έχει να κάνει με το πώς εκπροσωπούνται για να έχουν κέρδη σε κυβερνητικό επίπεδο μέσω των υπουργών. Και άρα λοιπόν το εθνικό συμφέρον όλων αυτών δεν έχει καμιά σχέση με το εθνικό συμφέρον που έχει ο αγρότης στη Φθιώτιδα, ο εργάτης στη Λαμία, ο επαγγελματίας στη Λαμία και στις άλλες πόλεις του νομού μας, γενικότερα οι νέοι, οι γυναίκες, αυτό που λέμε εργατικές λαϊκές δυνάμεις. Αυτόν τα συμφέροντα δεν είναι αν θα επιλέξει τον έναν ή τον άλλο εφοπλιστή τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ή ξέρω εγώ τους Γερμανούς για να κάνουν business στην Ελλάδα. Το συμφέρον όλων αυτών είναι να διεκδικούν και να έχουν αξιοπρεπείς μισθούς, αξιοπρεπές εισόδημα, να μπορούν να ζουν καλά την οικογένειά τους, να μορφώνουν τα παιδιά τους, να έχουν υγεία, υγειονομική περίθαλψη, δημόσια, δωρεάν.
να έχουν όλες αυτές τις προϋποθέσεις που μπορεί να ζήσει ένας άνθρωπος, ο Έλληνας, καλύτερα. Αυτό είναι το ζήτημα. Και άρα δεν έχουν και κοινά συμφέροντα. Μάλιστα. Οι άλλοι πάνε, για παράδειγμα, στους πολέμους και στις εμπλοκές και στις επεμβάσεις και πληρώνουν δισεκατομμύρια για τέτοιες ανάγκες που δεν είναι αμυντικές, και τις πληρώνει ξανά πάλι ο λαός. Ο ελληνικός λαός τι συμφέρον έχει από τη συμμετοχή σε αυτό το μακελιό που γίνεται? Επιστρέφω πριν που είπατε ότι ψηφίζουν τα κόμματα σε ποσοστά 50-70% ο ένας του άλλου τα ζητήματα στη Βουλή. Εσείς σαν ΚΚΕ έχετε φέρει νομίζω πολλές τροπολογίες. Έχει ψηφιστεί κάτι από αυτά που έχετε φέρει στη Βουλή? Δυστυχώς, κύριε Σιμόπουλε, έχουμε φέρει τροπολογίες που αφορούν αυτό που λέμε τον εργαζόμενο κόσμο, και τροπολογίες για επαναφορά των κλαδικών συλλογικών συμβάσεων και της Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης, για να έχει αφετηρία η διεκδίκηση στην Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 850 ευρώ ως κατώτερο μισθό, και να μπορεί βέβαια ταυτόχρονα να υπάρχουν και οι τριετίες, και έτσι με μια τριετία ένας εργαζόμενος θα έπαιρνε 935 ευρώ, που δεν είναι τώρα και τίποτα μεγάλο ποσό. 935 ευρώ, λίγο νίκη, λίγο για να το φαγητό, λίγο για να βγεις έξω και να σπουδάσει το παιδί σου, ούτε σου φτάνουν καν. Δεν μιλάμε τώρα για δυσθεώρατα ποσά. Έχουμε κάνει προτάσεις νόμου επίσης για την κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, για την κατάργηση του ενιαίου φορού κατανάλωσης. Έχουμε κάνει προτάσεις και τροπολογίες νομοθετικές στη Βουλή που βοηθούν τους αγρότες, όπως για τις εγγυημένες τιμές, για το πετρέλαιο, το αφορολόγητο κλπ. Για τους επαγγελματίες, τους βιοτέχνες, τους εμπόρους, τις μικρές επιχειρήσεις που βάζουν συνεχώς λουκέτα ή πνίγονται, και για να μειωθούν και να καταργηθούν για μεγάλα χρονικά διαστήματα οι φόροι που πληρώνουν και τα χρέη που έχουν προς τράπεζες, να απαλλαγούν από αυτά δηλαδή, για αφορολόγητο όριο στις 12.000 να επανέλθει και προς αυξημένο για κάθε παιδί σε συνέχεια. Έχουμε κάνει προτάσεις που αφορούν μια σειρά ζητήματα της οικονομίας, της κοινωνίας, της παιδείας, της υγείας. Δυστυχώς κανένα κόμμα, όχι η κυβέρνηση, η κυβερνητική πλειοψηφία, που εντάξει μπορεί να πεις ότι αυτή είναι, αυτά κάνει, την ξέρουμε την πολιτική της. Όμως ο ΣΥΡΙΖΑ, ως αξιωματική αντιπολίτευση πλέον, το ΠΑΣΟΚ, δεν στήριξαν αυτές τις προτάσεις. Εμείς θεωρούμε ότι έπρεπε να τις στήριξουν, έστω και αν δεν περνούσαν. Γιατί λένε, εντάξει, δεν θα περνούσαν, θα παίρναμε, ξέρω εγώ, 143-144 ψήφους, ενώ θέλει 151. Έστω και αυτό. Γιατί δεν το κάναν? Γιατί δεν θέλουν να δεσμευτούν? Γιατί αν ψηφίζαν τώρα, για παράδειγμα, με κυβέρνηση Μητσοτάκη, μετά αν βρισκόντουσαν οι ίδιοι σε μια κυβέρνηση, δεν θέλουν να φέρουν αυτά τα μέτρα. Ή όποια φέρουν, θα τα φέρουν κουτσουρεμένα. Δηλαδή αυτό που λέμε, λίγα ψίχουλα, αγάπη σου γυρεύω, να πω τώρα. Δηλαδή κάτι τέτοια σαν αυτά τα πας που δίνει τώρα η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη και τα παίρνει από άλλη τσέπη. Ωραία, και σας ρωτάω τώρα εγώ, γιατί δεν βάζετε στο τραπέζι μιας διαπραγμάτευσης με τα κόμματα τα τρία βασικά θέματα διεκδικήσεις του ΚΚΕ που θα βοηθήσουν τον απλό άνθρωπο, τον απλό πολίτη, τον εργαζόμενο, τον αγρότη, και να πείτε, μπαίνουμε σε μια συγκυβέρνηση μαζί σας, με τον όρο της τις πρώτες 100 μέρες θα θεσμοθετηθούν 1, 2, 3, 4 πράγματα απαραίτητος. Δεν θα ήταν αποτελεσματική η παρουσία σας στο πολιτικό σύστημα? Να σας πω, γιατί το έχουμε ζήσει αυτό και στο παρελθόν και έχουμε βγάλει συμπεράσματα. Έχουμε δει και άλλες χώρες που έχει γίνει αυτό με τέτοιες προτάσεις από ευρωπαϊκές χώρες και άλλες χώρες του κόσμου, και απέτυχαν παταγωδώς. Όχι μόνο δεν μπόρεσαν να γίνουν αυτά τα 1-2-3 θετικά που λέτε, αλλά απογοήτευσαν τον κόσμο. Είχαμε χειρότερες εξελίξεις, το κίνημα χτυπήθηκε και τα κόμματα αυτά πρόδωσαν στην ουσία αυτό που έπρεπε να κάνουν, αυτό που έλεγαν καθαρά στο λαό. Γιατί κοιτάξτε να δείτε, δεν υπάρχουν, και αυτό πρέπει να το ξέρει και ο ελληνικός λαός, μια εβδομάδα
που είμαστε πριν τις εκλογές. Δεν υπάρχουν ένα, δύο, τρία ζητηματάκια. Υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα. Υπάρχουν ζητήματα που αφορούν την υγεία, υπάρχουν ζητήματα που αφορούν την παιδεία, υπάρχουν ζητήματα που αφορούν το μεροκάματο και τους μισθούς, υπάρχουν ζητήματα που αφορούν τα αγροτικά προϊόντα και την ανάπτυξη της αγροτικής παραγωγής, ώστε ο αγρότης να παράγει και να έχει ένα αξιοπρεπές εισόδημα. Υπάρχουν ζητήματα που αφορούν τους επαγγελματίες, βιοτέχνες, εμπόρους, τις μικρές επιχειρήσεις. Υπάρχουν ζητήματα που αφορούν και τη βάση εισαγωγής, αλλά αφορούν και την τράπεζα θεμάτων. Αφορούν και την αξιολόγηση, αλλά αφορούν και τα ζητήματα να μην πέφτουν οι σοφάδες στα σχολεία μας. Αφορούν τις πλημμύρες που έρχονται, γιατί σε 100 μέρες θα σου έρθουν και πλημμύρες και δεν έχεις πάρει μέτρα υποδομή. Δεν τις έφτιαξες, αφορούν την αντισεισμική προστασία, γιατί είμαστε σεισμογενής χώρα και θα πρέπει να έχουμε μέτρα αν πέσει ο σεισμός πάνω μας, πώς θα προστατευτεί ο λαός, στα σχολεία, στα νοσοκομεία, παντού. Οι γιατροί που πρέπει να προσληφθούν πρέπει να γίνουν τώρα. Όλα αυτά, και αν έρθει και κάποιο επεισόδιο με την Τουρκία και ανοίξει αυτά τα λεγόμενα που λέμε εθνικά θέματα σαν σοβαρό ζήτημα, πρέπει να έχεις γραμμή. Γι' αυτό οι κυβερνήσεις όλες έρχονται στη Βουλή μόλις εκλέγεται η εθνική αντιπροσωπεία των βουλευτών και ζητάνε ψήφο εμπιστοσύνη, στήριξη δηλαδή ή ανοχή, με βάση προγραμματικές δηλώσεις. Και οι προγραμματικές δηλώσεις της, με συγχωρείτε, δεν αφορούν ένα, δύο, τρία ζητήματα, αυτά που θα μπορούσε να βάλει, για παράδειγμα, το ΚΚΕ που λέτε. Άρα, αυτή η προπαγάνδα που λένε και αυτά τα φούμαρα που πουλάνε στον ελληνικό λαό προεκλογικά είναι μόνο για να τον πιέσουν, να υποκλέψουν την ψήφο του, να τον εκβιάσουν συνειδησιακά, να πει πρέπει να βγάλω μια κυβέρνηση, ας βγάλω το λιγότερο κακό κλπ. Εμείς λέμε ότι πρέπει να τελειώνουμε με αυτά. Γιατί άμα πάρεις λάθος τρένο, λέμε στον ελληνικό λαό και ειδικά στο φθιωτικό λαό, θα σε βγάλει σίγουρα σε λάθος προορισμό, σε λάθος τάση. Ναι, δεν υπάρχει περίπτωση, άμα πάρεις λάθος τρένο, να σε πάει στο σπίτι σου, εκεί που θα έπρεπε να πας, εκεί που είναι το συμφέρον σου, εκεί που έχεις ορίσει να πας. Άρα λοιπόν, τα τρένα της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ, αν δεν σε βγάζουν σε Τέμπη, χτύπα ξύλο που λέμε και στο χωριό μας, στα χωριά μας, εδώ ξανά, θα σε πάνε οπωσδήποτε σε άλλο προορισμό που θα είναι ξένος προορισμός από αυτόν που έπρεπε να πας για να υπηρετήσεις τα συμφέροντά σου ως εργαζόμενος, ως αγρότης, ως επιχειρηματίας, ως γυναίκα της λαϊκής οικογένειας, ως φοιτητής, ως μαθητής, ως νέος άνθρωπος που έχει απαιτήσεις από αυτή την κοινωνία. Ναι, αλλά δεν υπάρχει. Υπάρχει άλλος τρόπος όμως που να μπορέσεις να περάσεις τρία σημαντικά, γιατί τα περισσότερα που είπατε είναι στο πρόγραμμα των περισσότερων. Όλοι μιλάνε για αντιμετώπιση των πλημμυρών, την προστασία στα σχολεία, κτηριακά προβλήματα, μα υγεία. Υπάρχει, όλοι τα ίδια λένε. Αυτό δεν υπάρχει. Όλοι τα ίδια λένε. Αλλά δομικές αλλαγές που αφορούν τον εργαζόμενο, που θα ανακουφιστεί οικονομικά, αυτά που λέτε εσείς, τα λέτε μόνο εσείς. Όχι, όχι. Τα λέτε μόνο εσείς. Λέμε εμείς, αλλά θέλω να για να τα επιβάλλετε, πρέπει να είστε μέσα σε μια κυβέρνηση. Και αν δεν γίνουν, είπα 100 μέρες. 100 μέρες διορία. Τα κάνετε, μένουμε στην κυβέρνηση. Δεν τα κάνετε, εμείς αποχωρούμε. Ακούστε να κυβερνήσετε μόνοι σας. Ναι, κατάλαβα τι λέτε. Καταλαβαίνω τα πόδια. Πολύ αφού το συναντάμε στις συζητήσεις. Εμείς είμαστε, έτοιμοι να κυβερνήσουμε. Εμείς όμως θα μπούμε ξεκάθαρα σε μια κυβέρνηση στην οποία ο λαός θα είναι κυρίαρχος, ο λαός θα βρίσκεται πραγματικά στην εξουσία, όπου θα είναι αποφασισμένος αυτές τις αλλαγές να τις προχωρήσει, γιατί αυτά τα 1, 2, 3 που λέτε τα έχουμε ξαναψηφίσει στη Βουλή και με ΣΥΡΙΖΑ και με Νέα Δημοκρατία και με όποιον κι αν ήταν. Αυτό που λέτε, μια τέτοια κυβέρνηση ας φέρει ένα θετικό μέτρο για τον εργαζόμενο και εκεί είμαστε εμείς να το ψηφίσουμε. Και να το ψηφίσουν και οι 300. Ποιος τους εμποδίζει? Γιατί δεν το φέρνουν? Και όταν δεν το φέρνουν αυτοί και το φέρνουμε εμείς, γιατί δεν το ψηφίζουν τότε? Άρα γι' αυτό μιλάμε για κοροϊδία. Πρέπει να φύγουμε από την κοροϊδία. Όλα αυτά που λένε 2-3 θα κάνουμε σε 100 μέρες είναι κούτσουρα δαυλιά καμένα. Να μην πω τώρα το ποιηματάκι για τη Λιβαδιά, που είναι ωραία χωρίς καμιά αιτία. Λοιπόν, τέτοιο πράγμα είναι. Δηλαδή μιλάμε για εντελώς
έξω από κάθε λογική, και αυτό το έχει ζήσει ο ελληνικός λαός. Τώρα έχει βγάλει συμπεράσματα. Αυτά τα επιχειρήματα μας τα λέγαν και τέτοιους εκβιασμούς κάναν στους ψηφοφόρους πριν χρόνια, για παράδειγμα το 12, το 15 θέλετε, που ακόμα ο κόσμος έλεγε να ψαχτούμε. Καινούριος είναι αυτός ο Τσίπρας, αριστερός λέει ότι είναι, να δοκιμάσουμε μια αλλαγή. Τη δοκιμάσαμε την αλλαγή. Και ήταν χειρότερο από ότι μέχρι τότε το μνημόνιο που έφερε. Και εμείς τα λέγαμε. Ο Ριζοσπάστης είχε βγει με τίτλο που έλεγε «Το μνημόνιο της Νέας Δημοκρατίας φεύγει, το μνημόνιο του ΣΥΡΙΖΑ έρχεται». Και τότε βγήκαν όλοι στα κεραμίδια, όλοι οι ΣΥΡΙΖΕΙ μας βρίζαν, τι είναι αυτά, λέτε για τη δεξιά. Τι έγινε όμως, έγινε αυτό που είπε το ΚΚΕ, επαληθεύτηκε. Γιατί δυστυχώς, άμα είσαι πολιτικό κόμμα που σκέφτεται σωστά, που είσαι έντιμο, που λέει αλήθειες στο λαό, και δεν κοροϊδεύει με ψέματα, βλέπεις την κατάσταση. Γιατί πολιτική σημαίνει και πρόβλεψη. Να σε βράσω σαν πρωθυπουργό ή σαν υπουργό ή σαν κυβέρνηση, αν δεν μπορεί να προβλέψεις το χειρότερο σενάριο που μπορεί να συμβεί. Και τα δύσκολα είναι μπροστά μας, κύριε Σιμόπουλε. Μάλιστα. Τι θα πούμε για παράδειγμα. Έρχεται διεθνής οικονομική κρίση καινούρια. Θα την πληρώσουν όλοι. Και εδώ δεν υπάρχει προετοιμασία. Σου λέει, ναι, εγώ λέω αυτά τα 2-3 να τα κάνω σε 100 μέρες, αλλά κοιτάξτε, ανάλογα με τις αντοχές της οικονομίας βάζουν τον αστερίσκο. Ο άλλος λέει, ναι, ανάλογα θα τηρήσω τη δημοσιονομική ισορροπία που λέει ο κεντρικός τραπεζίτης. Αλλά δημοσιονομική ισορροπία σημαίνει ότι σου δίνω λίγη αύξηση μισθού, για παράδειγμα, τη μια μέρα, και την τρίτη μέρα σου κόβω ένα επίδομα που έπαιρνες αντίστοιχου περιεχομένου και ποσότητες για να έχει την ισορροπία. Σου δίνω για παράδειγμα ένα άλλο επίδομα, αυτό το πας, στο παίρνω από τη φορολογία, την άμεση και την έμεση. Δηλαδή, για να κοροϊδευόμαστε τώρα. Αυτή την αλήθεια πρέπει να ξέρει ο ελληνικός λαός. Και να μην φοβηθεί τίποτα. Να κάνει την έκπληξη, να πάει το ΚΚΕ όσο πιο δυνατά γίνεται, και αν δεν μπορεί ο λαός να βγει κυβέρνηση τώρα αυτή την Κυριακή, όμως μπορεί να βγει μια ισχυρή λαϊκή αντιπολίτευση μέσα στη Βουλή και έξω από αυτή, με πολύ πιο δυνατό το ΚΚΕ, γιατί είναι διαφορετικό να έχεις 15 βουλευτές και διαφορετικό να έχεις 30 βουλευτές, 40 βουλευτές, να αλωνίζεις τον τόπο, να είσαι μπροστά, να αποτρέπεις πληστηριασμούς και εξώσεις πρώτων κατοικιών ή μαγαζιών των φτωχών, των μικρών επιχειρηματιών και των εργαζομένων. Είναι διαφορετικό πράγμα να έχεις πολλούς βουλευτές και να είσαι μπροστάρης σε αυτούς τους αγώνες, γιατί μόνο έτσι θα ανοίξει ο δρόμος ώστε να επιληθούν οριστικά και μόνιμα, σταθερά όλα αυτά τα προβλήματα. Ωραία, πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα να δούμε και για τη θεότητα ορισμένα πράγματα, γιατί είστε υποψήφιος και στο νομό μας εδώ και πρέπει να δούμε και τι προτεραιότητες έχετε βάλει για τον τόπο καταγωγής σας. Σε λίγο, κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε. Επιστρέφουμε στην εκπομπή μας. Φιλοξενούμε τον Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, τον κύριο Δημήτρη Κουτσούμπα, και υποψήφιο βουλευτή στην Φθιώτιδα. Γιατί επιλέξατε αυτή τη φορά να είστε στη Φθιώτιδα, κύριε Κουτσούμπα, στον τόπο καταγωγής σας, και μήπως εκτιμάτε ότι πλέον ήρθε η ώρα να βγάλει βουλευτή εδώ το ΚΚΕ? Είχε ξαναβγάλει, βέβαια. Ναι, νομίζω ότι μπορεί το ΚΚΕ να εκλέξει βουλευτή στη Φθιώτιδα. Τι ποσοστό χρειάζεται, έχετε υπολογίσει? Θέλει μια αρκετή αύξηση. Δηλαδή, νομίζω, με βάση τα υπόλοιπα και με βάση τον αναλογικότερο εκλογικό νόμο, με 8 με 10% πιο σίγουρα, δηλαδή. Δεν είναι πολύ μεγάλο, δηλαδή, το ποσοστό. Νομίζω ότι ο λαός της Φθιώτιδας μπορεί να μας το δώσει, να εκπροσωπείται επάξια στη Βουλή, γιατί όλους τους άλλους τους έχει γνωρίσει τουλάχιστον τα τελευταία 30 χρόνια. Yeah. Γιατί έχει, για κανένα χρόνο, είχε βγάλει ένα βουλευτή, το Θανάση τον Παφίλη, Φθιώτιδα, από τότε ακόμα, δηλαδή πριν 35 περίπου χρόνια. Είναι πάρα πολλές οι δεκαετίες, και άρα η Φθιώτιδα δικαιούται να έχει κομμουνιστή βουλευτή, γιατί θα παλέψει πραγματικά για τα συμφέροντα των εργαζομένων του νομού. Και φυσικά για μένα είναι ιδιαίτερα τιμητικό ότι είμαι εδώ. Επέλεξα ακριβώς επειδή είναι ο τόπος καταγωγής μου. Το ήθελα πάντα. Βέβαια, το κόμμα κάνει τις επιλογές.
Αλλά έβαλα βέτο φέτος ότι εδώ πρέπει να είμαι. Βάζει βέτο και ο αρχηγός, έχει μια φορά. Ναι, γιατί δουλεύουμε συλλογικά. Αν εκλεγείτε, θα κρατήσετε αυτή την έδρα, γιατί έχετε και άλλες επιλογές. Και φυσικά. Θα κρατήσετε την έδρα της θειότητας, δηλαδή. Θα είστε στη θειότητα βουλευτής. Ναι. Βέβαια, θα το δούμε, να το αποφασίζουμε συλλογικά, γιατί εξαρτάται από τα εκλογικά αποτελέσματα ακριβώς πώς θα είναι. Αλλά η πρόθεσή μου είναι ναι. Ναι, πρέπει να το ξέρουμε αυτό για να δούμε τι θα ψηφίσουμε. Ναι, το λέω. Άμα το ψηφίσουμε κουτσούμπα και μας βγει Μπαζέκης, είναι άλλο θέμα. Πάντως, να σας πω, και ο Μπαζέκης είναι αξιόλογος σύντροφος, όπως και όλο το ψηφοδέλτιο, και ο πολίτης από τη Λάρκο και ο... Ξέρουμε, όλους τους θυμάμαι, είναι σε κάθε εκλογικό μετερίζει εδώ, αλλά τον είναι ο αρχηγός του κόμματος. Ο Πάσχαλας ο Χρήστος που εκπροσωπεί τον αγροτικό κόσμο. Τον έχουμε πολιτικό αρχηγό είναι βουλευτή όλοι. Φέτας. Και, και οι γυναίκες που έχουμε στο ψηφοδέλτιο, η Αντριάννα, η Μπαφούτσου, η Γιαροκούδη, η Δήμητρα, είναι αξιόλογο ψηφοδέλτιο. Θα έλεγα ότι είναι το καλύτερο ψηφοδέλτιο όλων των κομμάτων, μακράν, άρα όποιος και να εκλεγεί θα ήταν. Αλλά εγώ βεβαίως θέλω να βοηθήσω τη φθιότητα πρώτα απ' όλα. Αν μπορούσατε λοιπόν να κάνετε μερικά πράγματα για τη φθιότητα, τώρα που έχετε κάνει πολλές περιοδίες, έχετε γνωρίσει κάθε γωνιά, ποιες θα ήταν οι προτεραιότητες και αυτές που θα πιέζατε να κάνουν και αυτοί που θα κυβερνήσουν τέλος πάντων, αυτοί μπορεί να γίνουν υπουργοί? Υπάρχουν ορισμένα κρίσιμα ζητήματα για τον νομό μας και θα έλεγα εμβληματικά και για τους αγώνες αλλά και για την πορεία του τόπου. Για παράδειγμα, είναι το ζήτημα της βιομηχανίας, της ανάπτυξής της προς το συμφέρον των εργαζομένων και του λαού της Φθιώτιδας, για να έχει μόνιμη και σταθερή δουλειά, για να έχει μισθούς ικανοποιητικούς, εργασιακές σχέσεις καλές. Και εδώ βέβαια προμετωπίδα είναι η Λάρκο, γιατί είναι μεγάλη βιομηχανική μονάδα, είναι πλούτος, χρυσορυχείο για όλη την οικονομία της χώρας και πολύ περισσότερο για τη Φθιώτιδα ευρύτερα. Και άρα εκεί είναι το ζήτημα, ότι οι εργαζόμενοι πρέπει να έχουν σταθερή δουλειά, να προσληφθούν ξανά όλοι, γιατί ξέρουμε ότι υπάρχει αυτό τώρα το ειδικό καθεστώς του εκαθαριστή και κολλησιεργούν άδικα, να ανάψει ξανά η τσιμινιέρα, να αρχίσει να δουλεύουν η Λάρκο και να βγάζει παραγωγή, γιατί η Ελλάδα, ο ελληνικός λαός, έχει μεγάλη χασούρα όλα αυτά τα χρόνια, που στην ουσία είτε υπολειτουργεί, είτε υποβαθμίζεται, απαξιώνεται, είτε μένει το τελευταίο διάστημα, τον τελευταίο χρόνο εντελώς κλειστή, μαζί με άλλα προβλήματα που βέβαια αφορούν άλλους εργαζόμενους, άλλους κλάδους, στον τουρισμό, στον επισιτισμό, σε μια σειρά άλλους τομείς που θα βοηθήσουμε τους εργαζόμενους να αναδείξουν τα προβλήματά τους και να ικανοποιηθούν αυτά και μέσα από τη Βουλή και έξω από αυτούς τους αγώνες. Δεύτερο ζήτημα αφορά τα θέματα της αγροτικής παραγωγής, των αγροτών μας. Εδώ είναι κρίσιμο ζήτημα, γιατί ενώ είναι πλούσιος τόπος η Φθιώτιδα σε αγροτικές καλλιέργειες, εν τούτης ο αγρότης δεν μπορεί να ζήσει, δεν μπορεί να επιβιώσει, δεν υπάρχουν ελάχιστες εγγυημένες τιμές. Όπως ξέρουμε όλοι, το κόστος έχει εκτοξευθεί, το κόστος παραγωγής. Αυτά που παίρνει δηλαδή μετά δεν καλύπτουν στοιχειοδός για να μπορεί να ξανέχει την άλλη χρονιά παραγωγή. Και βεβαίως πρέπει να νομοθετηθούν συγκεκριμένα μέτρα. Και εδώ υπάρχει το αφορολόγητο, και εδώ υπάρχει η πάλι για το πετρέλαιο που πρέπει να μειωθεί. Όταν έχει αφορολόγητο πετρέλαιο οι εφοπλιστές της χώρας, δεν μπορεί να μην έχει ο αγρότης εδώ που παλεύει στα χωράφια. Είναι το ζήτημα των μικρών επιχειρήσεων, των επαγγελματιών, που πραγματικά είχα και συγκλονίστηκα πραγματικά, παρότι τα ήξερα τα προβλήματα με τον εμπορικό σύλλογο εδώ, με τον σύλλογο των επαγγελματιών, το επιμελητήριο κλπ. Είχαμε αρκετές συναντήσεις αυτό το διάστημα και το προεκλογικό, που βάζουν λουκέτο συνεχώς, που τους σφίγγει συνεχώς η εφορία, οι τράπεζες με χρέη που δεν μπορούν να ανασάνουν, που βεβαίως το εμπορικό κατάστημα, αυτός που έχει ο αυτοαπασχολούμενος, που έχει την οικογένειά του να δουλεύει εκεί κυρίως, ή άντε να έχει λίγους 2-3 εργαζόμενους, μέχρι 5 εργαζόμενους στη μικρή του επιχείρηση, δεν μπορεί να επιβιώσει, ακριβώς γιατί υπάρχουν πάρα πολλά έξοδα τεράστια και ο κόσμος έχει μειώσει τις αγορές του. Η κατανάλωση έχει μειωθεί διότι το εισόδημά του το χάνει. Και με την ακρίβεια φυσικά, ιδιαίτερα τα τελευταία 2 χρόνια, και έχουν πέσει
οι δουλειές. Άρα χρειάζεται στήριξη και χρειάζεται, εμείς έχουμε συγκεκριμένη δέσμη μέτρων, την οποία τους την είπαμε, είδαμε και τα δικά τους αιτήματα και είπαμε, δεσμευθήκαμε ότι θα τα προωθήσουμε και μέσα στη Βουλή νομοθετικά και με αγώνες και με κινητοποιήσεις. Είναι τα ζητήματα των συνταξιούχων που πρέπει να τα δούμε επίσης και έχουμε κάνει συναντήσεις και τα προωθούμε. Και φυσικά είναι άλλα ζητήματα ανάπτυξης που έχουν να κάνουν και με αυτό που ονομάζεται πράσινη ανάπτυξη και προστασία του περιβάλλοντος. Μιλάμε για παράδειγμα για την αξιοποίηση των εγχώριων πηγών ενέργειας. Η φθιότιδα έχει πολύ σημαντική γεωθερμία. Έχει αματικές πηγές, τα Καμένα Βούρλα, αλλού, σε άλλες περιοχές, στο Πλατίστομο, στις Θερμοπύλες, στην Καΐτσα, τέλος πάντων, γενικά που πάνε οι άνθρωποι της φθιότιδας και θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν και για τουρισμό, ή αματικό τουρισμό, και να υπάρχουν έσοδα στις τοπικές κοινωνίες, αλλά να αξιοποιηθούν και για την ενέργεια, που μπορούσαν να δώσουν σημαντικές μορφές, σημαντική μορφή εγχώριας τέτοιας ενέργειας που χρειάζεται ο τόπος μας, που είναι και πράσινη, εδώ που τα λέμε, και βεβαίως μπορεί να αποδώσει. Γιατί από ό,τι μάθαμε, τελευταίες μελέτες δείχνουν ότι υπάρχει γεωθερμικό πεδίο πολύ ισχυρό. Χρειάζεται από ένα ορισμένο βαθμό και πάνω να έχει υψηλό, ώστε να αξιοποιηθεί και για αγροτικές καλλιέργειες και για θέρμανση σπιτιού, αλλά και για αξιοποίηση σε βιοτεχνίες, σε επιχειρήσεις. Το ρεύμα, η ενέργεια. Ποιο μοντέλο αυτή η αξιοποίηση? Και βεβαίως είναι τα ζητήματα που αφορούν τις υπόλοιπες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, που μπορούμε να τα δούμε και αυτά, προστατεύοντας ταυτόχρονα τα δάση. Διότι αυτό το μοντέλο που λέτε, όταν έχεις την αναρχία και την ασυδοσία του κάθε σαλτιμπάγκου επενδυτή, που ούτε τον ξέρεις από πού κρατάει η σκούφια του, ούτε έχει σκοπό και ενδιαφέρον για τον τόπο, και πάει και στείνει φωτοβολταϊκά ανεμογεννήτριες το ένα το άλλο όπου υπάρχει, στα πιο όμορφα σημεία όπως είναι στην Ήτη για παράδειγμα, δάση προστατευόμενα που έπρεπε να είναι, γιατί δίνουν και ανάσα και οξυγόνο στο λαό, αλλά αξιοποιούνται και τουριστικά και μπορούν να αξιοποιηθούν, γιατί ακριβώς είναι που είναι η ιδιοκτησία αυτών. Άμα έχει σε κάποιους ομίλους ξένους ή εγχώριους που θέλουν μόνο το κέρδος τους, δεν σκέφτονται τίποτα άλλο, τι ποσοστό κέρδος θα έχουν. Δεν πάνε να γονατίσουν τον κόσμο, δεν πάνε να γονατίσουν την υπόλοιπη οικονομία, δεν πάνε να καταστρέψουν δάση και να τα παρατήσουν μετά. Και βλέπεις τσιμεντωμένα αλλού σε άλλες περιοχές, επειδή δεν είχε μεγάλη ενέργεια εκεί, δεν του βγάζει αιωλική ενέργεια ή δεν είχε πολλά κέρδη, το παρατάει εκεί, το κουφάρι και φεύγει. Ποιος θα το πάρει αυτό και ποιος θα αποκαταστήσει ύστερα το δάσος? Το ίδιο γίνεται και με τα φωτοβολταϊκά. Μέσα σε ωραίους κάμπους που έχεις καλλιέργειες να στείνονται τα λαμπόγιαλα. Δεν γίνεται αυτό. Που πρέπει να αξιοποιήσουμε εμείς, είμαστε υπέρ αναφανδών, γιατί ήλιο έχει η πατρίδα μας, ανέμους έχει, μπορεί να αξιοποιήσει αυτές τις αιωλικές μορφές ενέργειας. Αλλά το πού θα γίνεται το αιωλικό πάρκο χρειάζεται κεντρικό επιστημονικό σχέδιο. Γι' αυτό μας έχετε ακούσει να μιλάμε για κοινωνικοποίηση όλων αυτών, της ενέργειας που είναι στρατηγικής σημασίας για την οικονομία και για τη ζωή του λαού μας κλάδος και μέτωπο, και βεβαίως για κεντρικό επιστημονικό σχεδιασμό από το κράτος που θα ορίζει τα αιωλικά πάρκα, που θα ξέρει πώς θα γίνονται, με ποιους όρους και θα προστατεύει και το περιβάλλον και τον άνθρωπο. Η χωροταξία μπορεί να τη βγάλει το κράτος. Το δεν είναι θέμα χωροταξίας. Το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Δεν είναι θέμα χωροταξίας. Και για τα αιωλικά και για τα ιαματικά. Ποιο εκτιμάται, μπορεί να γίνει από την αυτοδιοίκηση, μπορεί να γίνει από το κράτος ή χρειάζεται και ιδιώτης επενδυτής. Μα αυτό θα γίνει σε συνεργασία. Έπρεπε να είναι από το κράτος και όχι από το κράτος αυτό, το οποίο έχει άλλους σκοπούς και ληστεύει πάλι και αυτό με τα γνωστά. Χρειάζεται άλλο κράτος. Λέω στη δική μας πρόταση. Ναι. Εμείς, ναι, 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 όταν βρεθούμε στην κυβέρνηση και τι προτείνουμε στο λαό να παλέψει να κάνει για να φτάσουμε εκεί. Εμείς λέμε ότι αυτά πρέπει να είναι κοινωνικοποιημένα. Πρέπει να είναι κοινωνική ιδιοκτησία. Όχι γενικά και αφηρημένα κρατική ιδιοκτησία, κρατικά. Αυτό τέλειωσε και το μοντέλο, το κρατικό δήθεν. Άλλο κοινωνικοποιημένη οικονομία, κοινωνικοποιημένα όλα αυτά.
και βεβαίως με αξιοποίηση επιστημόνων, τεχνοκρατών και άλλων που θα ξέρουν και θα ορίζουν τα αιωλικά πάρκα. Γιατί η ιδιοκτησία πάει μαζί με τη χωροταξία που μου είπατε, που δεν είναι απλά χωροταξία, είναι προστασία του περιβάλλοντος, είναι μια σειρά πράγματα. Ωραία. Το που θα γίνει το αιωλικό πάρκο στην αναρχία του ιδιώτη επενδυτή, όπου κοιτάει μόνο την τσέπη του και πώς θα σώσει ένα δρόμο για να πληρώσει λιγότερα να πάει το κράτος με το οποίο συνεργάζεται και αυτός ο ίδιος τι θα βάλει από την τσέπη του, για να είναι όσο πιο φτηνό και κόψε και μερικά δέντρα και πάμε από εκεί και όχι από αλλού και στήσε τα κουφάρια. Γι' αυτό φτάνουμε σε αυτή την κατάσταση και έχει απόλυτο δίκιο ο ελληνικός λαός και η νεολαία να κινητοποιείται ενάντια σε όλη αυτή την πολιτική κατάσταση. Γιατί ξέρει να βλέπει ο λαός μας το δάσος και όχι να βλέπει ένα δεντράκι. Όταν θα βρεθούμε στην κυβέρνηση, είπατε, πότε το τοποθετείτε αυτό, με ποιο τρόπο, με ποιο χρονοδιάγραμμα, πώς το βλέπετε? Μόνο με αυτοδυναμία του ΚΚΕ? Κοιτάξτε, άμα ανοίξει ο δρόμος, η κοινωνική συμμαχία είναι εμείς που την είπαμε πρώτη. Αλλά χρειάζεται συμμαχία κοινωνικών δυνάμεων. Οι πολιτικές δυνάμεις τις ξέρουμε. Σας είπα, μην ξαναπώ και αρχίζω και λέω πάλι τι εστί Νέα Δημοκρατία, τι εστί ΣΥΡΙΖΑ, τι εστί ΠΑΣΟΚ και τα συμπληρώματά τους, τα ξέρει ο ελληνικός λαός. Άρα λοιπόν, επειδή έχουμε φτάσει τώρα 40 αλλά 45 λεπτά συζητώντας αυτό το ίδιο ζήτημα και επανέρχεστε, να επανέλθω κι εγώ λέγοντάς σας ότι μπορεί να ανοίξει αυτός ο δρόμος από αυτή την Κυριακή με ένα πολύ υψηλό ποσοστό του ΚΚΕ, το οποίο θα μεγαλώνει, που σημαίνει για να φτάσει... ότι θα αλλάζει. Ναι. Δεν είναι μόνο οι εκλογές. Εμείς δεν θέλουμε το λαό μας και το φτιωτικό λαό και όλο το λαό της πατρίδας μας κάθε 4 χρόνια να περιμένει πότε θα ψηφίσει ξανά για να φύγει ο προηγούμενος και να έρθει ένας επόμενος χωρίς να κάνει τίποτα. Η ιστορία θα αρχίσει από την άλλη μέρα, γιατί έχουμε αγώνες, έχουμε δύσκολες καταστάσεις. Και βεβαίως καμιά κυβέρνηση αντιλαϊκή δεν πρόκειται να κάνει το παραμικρό χωρίς να βρίσκεται ο κόσμος στους δρόμους, χωρίς να είναι οργανωμένος στα σωματεία του, χωρίς η νεολαία να είναι οργανωμένη στους συλλόγους της, να παλεύει, να διεκδικεί, να διαπραγματεύεται πόσο θα πουλήσει την εργατική του δύναμη στο μεγάλο εργοδότη, αλλά και ταυτόχρονα να μπορεί να διεκδικεί μέσα από τη Βουλή και έξω από αυτή για να υπάρχει μια ικανοποίηση. Γιατί έτσι θα αλλάξει και συνολικά το σκηνικό και θα πάμε σε μια πλειοψηφία εργατική λαϊκή, που θα είναι το ΚΚΕ, μπορεί να εμφανιστούν και άλλες δυνάμεις, δεν το ξέρω, να το προσδιορίσω. Εγώ μιλάω για τις τωρινές, αυτές που ξέρουμε και ξέρει όλος ο λαός. Και εκεί, σε αυτή την πορεία, αλλά με το λαό πρωταγωνιστή, με το λαό στο προσκήνιο, με το λαό στους δρόμους που να στηρίζει αυτή την κυβέρνηση, θα ανοίξει ο δρόμος. Με τον εξεγερμένο λαό μας, δηλαδή, να το πω έτσι. Ναι. Στην ιστορία, κάπως έτσι γίνονται τα άλματα, έτσι γίνονται οι ριζικές αλλαγές. Είδατε τι γίνεται σήμερα στη Γαλλία, αλλού σε άλλες χώρες κλπ. Μόνο έτσι κερδίζουν οι λαοί, έστω ανάσες ανακούφισης κάποια στιγμή, έστω κάποιες επιμέρους κατακτήσεις, αλλά κυρίως πρέπει, του λέμε εμείς στον ελληνικό λαό, να ανοίξει το δρόμο, να βλέπει και το αύριο. Εδώ υπήρχε ένα κόμμα του 3% αριστερό και έγινε κυβέρνηση. Άλλαξε από τη μία στιγμή συνάδει. Είδαμε λοιπόν. Ναι, και τα έκανε μπάχαλο. Ναι, το είδαμε όμως απέναντι στην κυβέρνηση. Θα θέλαμε να δούμε και το ΚΚΕ στην κυβέρνηση. Πιστεύω ότι θα είχαν την απορία πώς θα κυβερνήσει αυτό το κόμμα, όπως τα λέει τόσο ωραία και τόσο έβηχα. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από κάπου. Ναι, γι' αυτό σας είπα ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα. Δεν φτάνει το 5%. Εντάξει, τώρα δεν βάλουμε χρονοδιάγραμμα. Αλλά ο λαός θα το αποφασίσει. Ο λαός θα το αποφασίσει. Πολύ ωραία. Λοιπόν, σας ευχαριστώ για την παρουσία. Όχι να πω όπως μου έλεγε ο Ζαραλίκος προχτές που το έχει ανεβάσει τώρα σε ένα site άλλο. Μου έλεγε, αν ψεκάσουν αυτό το λαό ξαφνικά ένα Σάββατο βράδυ και την Κυριακή βγει 65% το 100% τι κάνετε. Και έπεσε πολύ γέλιο βέβαια. Καλά, αυτό είναι σατιρική εκπομπή, δεν είναι ακριβώς, δεν είναι δημοσιογραφική. Λοιπόν, και βεβαίως το απάντησα, ας πούμε, ότι αυτά τα πράγματα δεν γίνονται. Γιατί όπως τους ψέκασαν, άμα γίνει έτσι, γι' αυτό λέμε έτσι θα τους ξεψεκάσουν μετά και θα πάνε αλλού. Γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να είναι συνειδητή η επιλογή του λαού μας. Να ξέρει τι θέλει, να ξέρει, ξαναλέω, σε ποιο τρένο μπαίνει, να μπει τελικά στο σωστό τρένο για να φτάσει και στο σωστό προορισμό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία. Εγώ και προσωπική και στο κόμμα. Εγώ σας ευχαριστώ. Και εσείς να είστε καλά.